Όμως εγώ σας έχω μια εκπληξούλα. Δεν θέλω. Α, γυρίστε πίσω να δείτε τι έκπληξη σας έχω. Είναι μοναδική. Την έχουμε προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες ότι θα βρίσκεται στην παρέα μας κάθε Τετάρτη. Ομόρφησες, Θέκλα μου, έχει καιρό να σε δω. Θέκλα Πετρίδου στην παρέα μας. Θέκλα μου. Εμείς δεν έχουμε ήχο κάτω. Τώρα σ' ακούμε. Είμαστε καλά, εσύ. Σ' ακούμε. Σας χαιρετώ όλους ονομαστικά. Και τον Αλέξανδρο, και τη Σόφιν και τον Ανδρέα. Χαίρετε. Θέκλα, μα ομόρφινες, μα τι γίνεται μαζί σου. Ομόρφινες κι άλλον, εγώ θα έλεγα. Επίσης, ότι όσο μεγαλώνουμε, σάζουμε. Τι φταίει αυτή την ομορφιά. Φταίει κάτι. Κοίταξε, πρόσφατα έκανα μία μετακόμιση. Ναι. Να το πω για πρώτη φορά από τη δικιά σας εκπομπή. Mm-hmm. Είμαι στην Κρήτη πλέον. Μόνιμος ωραία. Και ο λόγος. Για αυτή είναι η τηλεοπτική σεζόν, σχολική, ψυχοθεραπευτική σεζόν, θα είμαι στην Κρήτη. Το μέλλον θα δείξει. Άρα έχει αλλάξει και η δικιά σου ρουτίνα. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί για χρόνια ήμουν εξορισμένη στη Λευκοσία, μια πόλη χωρίς θάλασσα. Και επειδή είμαι παφήτισσα και έχω μάθει, έχω μεγαλώσει σε μια πόλη που όποτε κουραζόμουν, έτρεχα στη θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ στα Χανιά που έχει τόση πολύ παραλία. Είναι το λιμάνι είναι εδώ πέρα, είναι τουριστική πόλη. Έτσι δουλεύω όλη μέρα και το βράδυ με τουρίστες. Έτσι, ωραία. Να πούμε ότι η Θέκλα μας θα βρίσκεται κάθε Τετάρτη στην παρέα μας. Θα μας λύνει όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Περισσότερο θα μιλήσουμε για σχέσεις όμως, Θέκλα μου, γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά περί σχέσεων. Ό,τι και να γίνει, όσα προβλήματα και να έχει ο κόσμος, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, ιστορίες κακά, το νούμερο ένα θέμα για το οποίο απευθύνονται και ρωτούν ερωτήματα στους ψυχολόγους είναι τα ερωτικά. Ακριβώς. Ή απευθυνόμαστε να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε διάφορες επιθυμίες, απορίες, ανάγκες. Έτσι. Μα έτσι είναι. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σε όλα τα επίπεδα, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε οικογένειες. Είναι κάτι που όλοι το έχουμε στη ζωή μας και πρέπει να το έχουμε και καλά στη ζωή μας. Να νιώθουμε καλά με τις σχέσεις που έχουμε γύρω μας. Ναι. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν. Είμαστε κοινωνικόν, όπως το είχε πει και ο Αριστοτέλης. Ο άνθρωπος όν κοινωνικόν εστί. Και έχουμε ανάγκη την υγιής συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχείς. Ακριβώς. Φυσικά για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταφέρουμε να έχουμε υγιή συνδεσιμότητα με τον εαυτό μας. Κάτι στο οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ και η ψυχολογία και η ψυχοεκπαίδευση, με την οποία εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Με την ψυχοεκπαίδευση. Καταρχάς από τηλεοράσεις και τώρα από το κανάλι μου στο YouTube. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και θέλουμε να μας πεις πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι, για μια οικογένεια να επανέλθει πίσω στη ρουτίνα μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πίσω στη ρουτίνα, να. Ναι. Παρόλο που εγώ επιλέγω να αποφεύγω τη ρουτίνα, θέλετε συμβουλές από μένα για το πώς να επιστρέψω. Η Θέκλα μου, πώς να... Πώς η ρουτίνα να μην αποτελεί εν τέλει ρουτίνα. Για όλους μας. Κοιτάξτε, η ρουτίνα δεν είναι κακό πράγμα. Να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Ο άνθρωπος λειτουργεί με κύκλους. Mm-hmm. Μας αρέσει η συνήθεια. Μας αρέσει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα, να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και επίσης να ξέρουμε τι θα έχει η μέρα μας. Ναι. Οπότε το να επανέλθουμε στη ρουτίνα δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Παρόλο που το φοβόμαστε, που το τρέμουμε, τώρα θα αρχίσει πάλι το σχολείο, θα αρχίσει πάλι η δουλειά, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Στην ουσία, όλοι κατά βάθος νιώθουμε μια ανάγκη τη ρουτίνα μας. Έχουμε ανάγκη τη ρουτίνα μας. Έχουμε ανάγκη τη ρουτίνα μας. Και εγώ προσωπικά, να μιλήσω και για μένα, πολλές φορές όταν είμαι διακοπές ή ξέρω εγώ, όταν έχω την ανάγκη να επιστρέψω στη βάση μου, σε αυτά που ξέρω να κάνω, στην καθημερινότητά μου. Εγώ προσωπικά έτσι το νιώθω. Ναι. Οπότε, για να επιστρέψουμε στη ρουτίνα μας και να είμαστε καλά, αρχικό βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι κάτι κακό και κάτι φοβιστικό η ρουτίνα. Το δεύτερο βήμα, νομίζω, είναι να πάρουμε την απόφαση ότι έχουμε μία νέα κανονικότητα, το new normal. Ναι. Η νέα κανονικότητα που έχουμε στη ζωή μας, δυστυχώς, είναι η νέα κανονικότητα να κυκλοφορούμε με τις μάσκες εκτός σπιτιού, δυστυχώς. Να προσέχουμε πολύ στις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους λόγω της πανδημίας που ακόμη καλά κρατεί,
να έχουμε περιορισμό στις εξόδους μας, περιορισμό στα εστιατόρια κλπ. Αυτό δεν είναι μια νέα, δεν είναι μια περίοδος η οποία ήρθε και θα περάσει. Να μου επιτρέψετε να πιστέψω ότι είναι το new normal, είναι η νέα κανονικότητα, στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται γνωστικά, με τη σκέψη μας, να το πάρουμε ένα απόφαση ότι πλέον έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και να βρούμε τον τρόπο να βρίσκουμε χαρά μέσα στη νέα κανονικότητα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν είναι δύσκολο, επειδή οι άνθρωποι έχουμε πολύ ψηλή προσαρμοστικότητα, προσαρμοζόμαστε εύκολα. Πώς βρίσκουμε άρα, τη χαρά. Πώς βρίσκουμε τη χαρά. Σε αυτή την κανονικότητα με τον κορονοϊό. Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να σταματήσουμε να πενθούμε για την παλιά μας κανονικότητα. Δεν κάνω, έχει νόημα πλέον μετά από δύο σχεδόν χρόνια να λέμε αχ και τον καιρό που πηγαίναμε στον τάδε μέρος, αχ τον καιρό που δεν φορούσαμε μάσκα, ναι. Αχ τον καιρό που δεν κάναμε τεστ. Δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία κουβέντα. Κλάψαμε αρκετά ναι. Τα χαμένα μας προνόμια. Άρα τώρα είναι η ώρα. Α, συνέχισε. Να το πάρουμε ένα απόφαση ότι έχουμε μια νέα κανονικότητα και να ψάξουμε να βρούμε ωραία πράγματα μέσα στη νέα κανονικότητα. Προς Θεού, αυτή δεν είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Μιλάω ως κοινωνικός επιστήμονας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες. Εντάξει, δεν θέλω να περάσω οποιοδήποτε πολιτικό. Θα σας πω μόνο ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει ακόμη και σε πολύ δυσχερές συνθήκες, ακόμη και σε συνθήκες εχμαλωσίας, ουσιαστικής εχμαλωσίας μπορεί να επιβιώσει. Άρα, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι λιγότερο ψυχικά δυνατοί από εμάς να προσαρμοστούμε, πρέπει να σταματήσουμε να κλεγόμαστε. Εντάξει. Ναι. Κλαίγομαι σημαίνει παραπονιέμαι συνέχεια και μιζεριάζω γιατί τα πράγματα δεν ήταν όπως πριν και έτσι δεν έχω καθόλου ενέργεια για να χαρώ ή να βρω χαρά στα καινούργια δεδομένα. Έχει ανθρώπους που το κάνουν, που είναι τρόπος ζωής. Ναι, το έχουν το κλάμα δεν μέσα τους. Είναι λεγόμενοι κλαμμένοι και χειριστικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να ζουν μόνο μέσα από το παράπονο. Ναι. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι άτυχοι και που πιστεύουν ότι η τύχη τους δεν μπορεί να μετράει. Ενώ στην πραγματικότητα, τύχη είναι η ατυχία μπορούμε να έχουμε σε σχέση με την υγεία μας, σε σχέση με το σε ποιαν οικογένεια θα γεννηθούμε και τι γονίδια θα φέρουμε μαζί μας. Εκεί όντως υπάρχει θέμα τύχης ή ατυχίας. Από εκεί και πέρα όμως, οι άνθρωποι μπορούμε, εάν το θελήσουμε και αν εστιάσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό, να λατρέψουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας και σας το λέω επειδή εργάζομαι για 24 σχεδόν χρόνια τώρα στον τομέα της αλλαγής ζώων. Ψυχολόγοι βοηθούν τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, τον τρόπο με τον οποίο πράττουν και τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται. Άρα να αλλάξουν ουσιαστικά τη ζωή τους. Να αλλάξουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα ουσιαστικά τη ζωή μας. Άρα στο ερώτημα μου κάνατε προηγουμένως γιατί άλλαξες, γιατί εσείς το έχετε ερμηνεύσει ότι έχω μορφήνει. Εγώ το έχω ερμηνεύσει ότι έχω ξεφορτωθεί πολλά ψυχολογικά βάρη που προηγουμένως στα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου δεν είχα καταφέρει να ξεφορτωθώ. Γιατί ομορφήσα, επειδή προσπαθώ. Επειδή θεωρώ ότι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Και όταν αλλάζει ο άνθρωπος από μέσα, τότε χωρίς να το πάρει η είδηση, να αλλάζει και απ' έξω. Ναι. Θέκλα μου, η ρουτίνα σε συνδυασμό με τη νέα κανονικότητα να επηρεάζει για τα ζευγάρια. Πολύ. Πολύ. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά με τον εαυτό του, δεν τα καταφέρει να βρει χαρά στην καθημερινότητα του και στη ρουτίνα του, τότε αναπόφευκτα αυτή την κρίνια και αυτή τη μιζέρια θα τη μεταφέρει και στη σχέση του. Συμπεριφερόμαστε στο έτερο μας ήμιση, στο τέρι μας, με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας. Οπότε αν είμαστε καλοί με τον εαυτό μας και αν προστατεύουμε τον εαυτό μας και αν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαίρεται και να απολαμβάνει τη ζωή, τότε θα είμαστε χαριτωμένοι και με το τέρι μας. Αν όμως κουβαλούμε μια μιζέρια εμείς ήδη, θα τη μεταφέρουμε και στη σχέση μας. Γιατί οι σχέσεις, οι ερωτικές, είναι ανθρώπινα, κοινωνικά κατασκευάσματα,
Η φύση δεν μας έχει φτιάξει για να έχουμε προχρονές σχέσεις. Δεν είμαστε πιγκουίνοι, είμαστε άνθρωποι, που οι άνθρωποι είμαστε πολυγαμικά όντα και είμαστε έτσι, συγγνώμη που σας σοκάρω, για σας σοκάρω, για εσάς ή τους τηλεθεατές μας, και είμαστε καλωδιωμένοι ώστε να αλλάζουμε συχνά ερωτικούς συντρόφους. Αυτή είναι η πρωτόγονη ανθρώπινη φύση. Ναι. Γι' αυτόν είμαστε φτιαγμένοι. Όμως επειδή υπάρχει κουλτούρα, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει ιστορία, οι άνθρωποι έχουμε καταλήξει στο να θεωρούμε, και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι ανώτερο, μια μονογαμική πολύχρονη σχέση. Δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση την αξία της μονογαμικότητας όταν μιλάω για αυτό, αλλά δεν μπορώ ως επιστήμονας να αγνοήσω το γεγονός ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε πολυγαμικοί. Και μέσα από την πνευματική καλλιέργεια και την εξέλιξη γινόμαστε μονογαμικοί. Οπότε, εφόσον ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης ορμονικά και εμείς επιλέγουμε να ζούμε μονογαμικά, άρα να έχουμε μακρόχρονη σχέση με το ίδιο πρόσωπο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να έχουμε μια καλή ψυχική και σωματική υγεία, η οποία να αντανακλά και στη σχέση μας. Mm-hmm. Γιατί αν αφαιθείς και δεν προσέχεις τον εαυτό σου και ψυχικά και συναισθηματικά και σωματικά, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να παραμελήσεις και τη σχέση σου. Δεν ξέρω αν κάνουν νόημα αυτά που σας λέω. Φυσικά. Αν έχετε κάποια αναποδία. Πολύ μεγάλο νόημα, διότι όταν εμείς οι ίδιοι με τον εαυτό μας δεν τα πάμε καλά, δεν έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, δεν έχουμε αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό μας, πώς θα αγαπήσουμε τον άλλον που έχουμε δίπλα μας. Ακριβώς. Και επίσης και ο κορονοϊός, μιας και μιλούμε και ζούμε σε αυτήν την κατάσταση πραγμάτων, έχει φέρει τις σχέσεις σε πολλές περιπτώσεις να τελειώνουν, γιατί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα ήρθαν κοντά τώρα, διότι ο καθένας με την καθημερινότητα του, με τη ρουτίνα του, ο καθένας ξεχωριστά, δεν πολύ ήξεραν ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα όταν συναντήθηκα στα σπίτια τους κλειστοί, όταν είχαμε τις καραντίνες κτλ. Πολλές σχέσεις σταμάτησαν και τελειώσαν άδοξα λόγω του κορονοϊού. Ναι, και επίσης ο κορονοϊός έχει βγάλει στην επιφάνεια τα θέματα που βάζαμε κάτω από το χαλί. Εγώ δεν μπορώ, Αντρέα, να πιστέψω ότι δεν ξέρει κανένας πώς ήταν η γυναίκα της, ο άντρας του, ο άντρας της. Δεν το πιστεύω. Πολλοί από εμάς ξέραμε, αλλά λέγαμε δεν βαριέσαι τώρα που να το ψάχνω, ας πάω στη δουλειά και ας ξεχαστώ. Με τον κορονοϊό κλειστήκαμε στο σπίτι και αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους που ίσως ήμασταν συμβιβασμένοι. Δεν είναι απαραίτητα και κακό πράγμα η χωρισμία, δηλαδή να μην είμαστε και έτσι. Όχι, φυσικά. Απεσιόδοξη, γιατί όταν τελειώσει μία σχέση μας δίδεται μία πολύ καλή ευκαιρία να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Εφόσον θα μιλάμε τακτικά και θα έχουμε το ένθετο μας, θα μιλήσουμε και άλλες φορές για το πώς αντιμετωπίζουμε ένα χωρισμό προς όφελος μας. Και θα πω έτσι τώρα μονολεκτικά ότι εάν μετά από ένα χωρισμό πας για ψυχοθεραπεία, βελτιώνεις τη ζωή σου, πες μου, Αλέξη. Όχι, μ' άρεσε το θέμα, θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, το πώς βεβαίως, να μιλήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε έναν χωρισμό και πώς μπορούμε να βγούμε πιο χαρούμενοι, πιο όμορφοι, πιο νεανικοί, καλύτερη έκδοση του εαυτού μας μετά από έναν χωρισμό, έστω και αν αυτός ο χωρισμός δεν ήταν επιλογή μας. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα κάνουμε μάθημα πώς να χωρίσουμε, κάνουμε μάθημα πώς να αντιμετωπίσουμε τον χωρισμό. Αλλήμον, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει, άρα είναι πολύ ωραίο να το συζητήσουμε. Μου έδωσες πάσα προηγουμένως σε κατακλείδι για να σε ρωτήσω. Ουσιαστικά εμείς οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές είμαστε φθινόφοβοι. Δηλαδή φοβόμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, φοβόμαστε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Άρα όλα αυτά είναι που μας φθείρουν και εν τέλει φθείρουν τη σχέση. Ναι, και είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι εάν βάλεις λίγη δουλειά στον εαυτό σου και στη σχέση σου, θα έχεις πάρα πολλά ωφέλη μετά. Ενώ αν τεμπελιάσεις και πεις «Αχ, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αχ, αυτό είναι πολύ βαρετό, μα πού να πάω τώρα εγώ να ψυχοψαχτώ, πού να πάω, για παράδειγμα, να διαβάσω ένα βιβλίο, το οποίο είναι βιβλίο αυτοβελτίωσης, ναι, ένα βιβλίο ψυχολογίας, ή να πάω να κάνω ψυχοθεραπείες με ψυχολόγο της δικής μου επιλογής, ή να παρακολουθήσω μια σχολή γονέων, ή μια ψυχοεκπαίδευση για ζευγάρια, για παράδειγμα. Έχει πολλούς ανθρώπους που ασχολείται τώρα με αυτά. Ποιος έχει χρόνο να ασχολείται με την ψυχολογία, ας τους ψυχολόγους να λένε. Ναι. Ενώ εκείνον τον λίγο χρόνο
που μπορεί να αφιερώσεις για να ασχοληθείς με την ψυχολογία μπορεί να σου φέρει πολύ βελτίωση στη ζωή σου μετά. Σε όλους τους τομείς. Ή αυτό που συνήθως συναντώ είναι ανθρώπους οι οποίοι έρχονται πελαγωμένοι, απελπισμένοι. Μου έγραφε ένας κύριος email πριν λίγες μέρες και μου λέει: ήμουνα σε μια σχέση 7 χρόνια. Στην αρχή της σχέσης μου είχαν πόδι διαταραχή. Πήγαινα στο ψυχολόγο. Μετά σταμάτησα να πηγαίνω, μου λέγανε οι σύντροφοι μου να πηγαίνω, εγώ δεν πήγαινα και τώρα με χώρισαν και τώρα καταλαβαίνω ότι έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι να κάνω, δεν με θέλει πίσω. Και του γράφω, αν πήγαινες πρώτη και τελείωνες τη θεραπεία σου, δεν θα κλαιγόσουν τώρα. Ακριβώς. Πολύ καλά. Μπορούμε να μιλούμε ώρες με αυτήν. Εννοείται, μπορούμε να μιλάμε. Κάτι θέλει και ο Ανδρέας εν τω μεταξύ και εγώ έτσι ήμουν, είναι σύμφωνας, ποτάμι. Συμπλήρωνες αυτά που έλεγες. Συμπλήρωσα, Θέκλα μου, ότι αν είσαι καλά, είσαι καλά σε όλους τους τομείς της ζωής σου, είτε και στον επαγγελματικό και στην προσωπική σου ζωή και με τους φίλους σου, είσαι καλά γενικά. Μα τι ωραία πνευματική εκπομπή σας εσείς και οι τρεις εκφράζετε πολύ ωραίες πνευματικές απόψεις. Χαίρομαι. Α, τι ωραία. Χαιρόμαστε για το σχόλιο σου. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που κάθε Τετάρτη θα σε έχουμε στην παρέα μας. Θέλετε, κάνω μια επιστροφή στο ΡΙΚ τώρα, μετά από 11 χρόνια. Θα το έλεγα τώρα. Επιστρέφεις μετά από 11 χρόνια. Πες το εσύ. Επιστρέφεις λοιπόν μετά από 11 χρόνια και θα είσαι για πολύ στην παρέα μας κάθε Τετάρτη, η Θέκλα μας εδώ. Από το 2005, Αλέξη, μέχρι το 2010 εμφανιζόμουν τακτικά σε τηλεοπτικές εκπομπές του ΡΙΚ. Σε πολλές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν μου κάλεσε ο Αλέξης να συμμετέχω στην εκπομπή. Παρόλο που έχω αποφασίσει συνειδητά να μην κάνω ξανά δική μου τηλεοπτική εκπομπή, γενικώς να είμαι στην τηλεόραση, λέω όχι ρε, για το χαρτίρι σου, για την αγάπη σου. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, είσαι το γούρι μου. Θα παίρνω στο Skype, θα βγαίνω στο ΡΙ. Έτσι, είσαι το γούρι μου, το ξέρεις. Θέκλα, καλή σεζόν, παιδιά, πολύ καλή ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Είδα και τις δύο πρώτες εκπομπές πρώτου βγω σήμερα, είστε πολύ ωραίοι. Θα σε πάρω τηλέφωνο να πεις τα σχόλια σου μετά. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, σε αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Τι ωραία που τα λέει η Θέκλα πάντα.